Και ας ξεκινήσουμε με αυτό, ότι χαίρομαι ότι πλέον αυτό το θέμα της προσχολικής, για το οποίο τόσα πράγματα ελέγχθησαν, τόσο μελάνη ή τόσο πληκτρολόγηση κάνατε κι εσείς, γιατί νομίζω μελάνη δεν χρησιμοποιείται πλέον πολύ, με μόνο η έκφραση. Πλέον έχει κλείσει αυτός ο κύκλος, νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουν παραδοθεί, παραδίδονται αυτές τις μέρες και οι τελευταίες μονάδες. Νομίζω ότι οι συνθήκες είναι πολύ καλές για όλα τα παιδιά. Κατάλαβα και σε μεγάλο βαθμό συμμερίζομαι και εγώ τις ανησυχίες των γονέων και για τις σχολικές υποδομές. Ειλικρινά σας λέω ότι αυτό το κτηριακό απόθεμα, το σχολικό κτηριακό απόθεμα είναι σε συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ το ότι αυτή τη στιγμή χτίζονται δύο νέα σχολεία. Ξεκινά επίσης ένα λύκειο. Άλλα δύο ετοιμάζονται σε συνεργασία με τις κτηριακές υποδομές με την ΚΤΙΠ. Συν ένα, που ξεκινά νομίζω είναι το πρώτο του Δήμου μας, με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τη διαδικασία του ΣΔΙΠ, συν την Κουντουριό του, αυτό το εξαιρετικό κτίριο, το οποίο αναπαλαιώνεται, ένα δύσκολο έργο, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Νομίζω το 23 είναι να έχει ολοκληρωθεί για να μπορέσει το θρηλυκό, το πραγματικά σημαντικό αυτό σχολείο της πόλης μας, το 5ο Λύκειο, να μπει στο εξαιρετικό εκείνο κτίριο, το οποίο θα έχει αναστηλωθεί, αναπαλαιωθεί και θα προσφέρει όλες αυτές τις συνθήκες. Επίσης υπάρχουν πλέον σε χρήση αναδοχές, δηλαδή υπάρχουν εργολάβοι για την συντήρηση των κτιρίων. Φροντίζουμε έτσι ώστε να μην υπάρχουν, μάλλον να υπάρχει δυνατότητα για όποιο πρόβλημα στην υποδομή, να υπάρχουν τα συνεργεία τα οποία θα προστρέχουν για να λύσουν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές. Από εκεί και μετά βέβαια φροντίζουμε τόσο ώστε να μην έχουν προβλήματα οι σχολικές επιτροπές, αλλά εκείνο με το οποίο θα κλείσω και το οποίο είναι και η μεγάλη αγωνία και της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Διοίκησης, φαντάζομαι και όλων των Δημάρχων, ότι η κατάσταση λόγω του ενεργειακού κόστους είναι τραγική. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα σχολεία λειτουργούν, χαιρόμαστε που λειτουργούν. Λόγω της πανδημίας λειτουργούν ανοιχτά παράθυρα. Οι θερμοκρασίες σήμερα είναι μεταξύ 2-3 βαθμών και 8 βαθμών. Το φυσικό αέριο έχει πάει στο Θεό. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση με τους προϋπολογισμούς που αφορούν το ενεργειακό κόστος στις σχολικές επιτροπές, τις οποίες παρεμπιπτόντως τις παραλάβαμε και με λύματα στην αρχή της θητείας μας. Δεν είμαι από αυτούς που λέω ότι παρέλαβα. Αλλά σε κάθε περίπτωση να σημειώσετε τα ελλείμματα, τα γνωρίζει πολύ καλά και η Ιωάννα, η οποία έχει αυτή την εικόνα. Τα χρέη στις διάφορες ΔΕΚΟ. Εξαψήφια τα χρέη στις ΔΕΚΟ με τις ρυθμίσεις που γίνονται και τώρα με αυτό το ενεργειακό κόστος, όχι χτυπάμε το καμπανάκι, αλλά πραγματικά πρέπει να βγάλουμε όλη μια κραυγή και όχι μόνο σαν Δήμος Θεσσαλονίκης, όλη η Δήμη της Ελλάδας, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι στις 18 του μηνός γίνεται μια έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ολομέλεια, νομίζω, της ΚΕΔΕ, όπου προφανώς το πρώτο θέμα που θα συζητηθεί είναι αυτό. Καλούμαστε κάτω από αυτές τις συνθήκες να επιλύσουμε όλα αυτά τα οικονομικά θέματα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά μας θα μείνουν, μην εκλειφθεί αυτό σαν αδυναμία, να παρέχουμε στα παιδιά, στην σχολική στέγη, στην θαλπορή του σχολείου, όλες αυτές τις συνθήκες, πρώτα και κύρια της θέρμανσης, από εκεί και μετά όποια άλλη υποδομή χρειαστεί. Και σας το λέω και εγώ, κλείνοντας με αυτήν την προσωπική αναφορά, γιατί και εγώ τελείωσα δημόσιο δημοτικό σχολείο και δημόσιο γυμνάσιο και λύκειο, πριν πάω στο δημόσιο πανεπιστήμιο, βέβαια στο Αριστοτέλειο, όπως φαντάζομαι περισσότεροι που ολοκληρώσαμε, αλλά γιατί θεωρώ ότι η δημόσια εκπαίδευση πρέπει να έχει ακριβώς όλες αυτές τις ασφάλειες, όλη αυτή την ποιότητα που πρέπει να έχουν τα παιδιά μας για να έχουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση σε αυτό το τόσο σημαντικό στάδιο της ζωής τους, από τα 4 μέχρι από τα 4 πλέον μέχρι τα 18. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.